Και τώρα η Ελίνα εντόπισε ένα κορίτσι το οποίο μας κάνει περήφανους. Πες. Λοιπόν, εγώ θα σας συστήσω την Μαριάννα Καψετάκη, ένα κορίτσι, είχαμε μιλήσει για αυτήν, το οποίο βρίσκεται στη λίστα του Forbes με τους 30 νέους κάτω των 30 ετών, τους 30 επιστήμονες, ο καθένας στον κλάδο του βεβαίως, οι οποίοι διαπρέπουν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Για να δούμε λιγάκι ένα intro και μετά να μιλήσουμε με την ίδια να μας πει λεπτομέρειες. Συνδεθούμε λοιπόν με τη Μαριάννα Καψετάκη. Μαριάννα, καλησπέρα και συγχαρητήρια εκ των προτέρων πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου προσκαλέσατε στην εκπομπή σας σήμερα. Είναι χαρά μας. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Λέω αυτά τα κορίτσια με αυτούς τους δύο γονείς. Η Μαριάννα και η Στεφανία, που έχουν τόσες σπουδές, που βλέπω εδώ πέρα από το μουσικό σχολείο του Ηρακλείου που ξεκίνησαν. Μετά η Στεφανία έκανε μεταπτυχιακά κλπ. Στη βιολογία. Εσύ στις διατροφικές διαταραχές για τους μουσικούς, με υποτροφίες, με πάνω από 100 ρεσιτάλς όλο τον κόσμο ως πιανίστα. Δηλαδή. Συγχαρητήρια, βρε κορίτσι μου, αλλά. Πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο και οι δύο? Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή στήριξη και από τους γονείς και από πολλά ιδρύματα, όπως είπατε, πολλές υποτροφίες. Συνεχές διάβασμα, συνεχώς να ψάχνεις διάφορες ευκαιρίες. Ναι, πολλή δουλειά θέλει. Μαριάννα, να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ονειρευόσουν από μικρή να ακολουθήσεις αυτή την καριέρα, δηλαδή αφενός στην ιατρική, γιατί πλέον είσαι γιατρός, και αφετέρου στο πιάνο, στο οποίο επίσης διαπρέπεις. Βασικά, από μικρή, ναι, μου άρεσε. Δηλαδή, μου άρεσε το πιάνο και... Ναι, επειδή μου άρεσε το πιάνο, διάβαζε πολύ και έτσι ήρθα και οι συναυλίες, που μου αρέσει να δίνω πολλές συναυλίες, ναι. Και η ιατρική, ήμουν πολύ καλή στο σχολείο και πέρασα, ας πούμε, στις Πανελλήνιες, έγραψα πολύ καλά και βασικά το στόχο στις Πανελλήνιες δεν ήταν να περάσω ιατρική, ήταν να πάρω καλό βαθμό για να είχα περάσει μια, στο Royal Academy of Music και στο King's College London στο Λονδίνο με υποτροφίες, γιατί το μόνο που ήθελα ήταν να πάρω καλό βαθμό. Και έγραψα καλά και στις Πανελλήνιες και μετά ήταν δύσκολη απόψη. Άρα η μουσική είναι ουσιαστικά στην ψυχή σου πρώτο. Το άλλο έρχεται κάπως συμπληρωματικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Τότε ναι, ήταν η μουσική, αλλά κοιτάξτε, με τη μουσική, ας πούμε, δεν ήθελα να γίνω καθηγήτρια πιάνο, ας πούμε, να πάω στο πανεπιστήμιο να κάνω τα ακαδημαϊκά πράγματα. Ήταν κυρίως να παίζω πιάνο και έτσι με το... Πηγαίνοντας στην ιατρική, μπόρεσα να κάνω παράλληλα μαθήματα στην Αθήνα και να συνεχίσω να κάνω και συναυλίες. Άρα δεν είναι ότι τα παράτησα, ας πούμε, το ένα ή το άλλο. Συγγνώμη. Πώς έμαθες με το Forbes, τι έγινε? Σε πήραν τηλέφωνο, σου έστειλαν κάποιο mail? Πώς έγινε όλη η διαδικασία? Ναι, πριν κάπου αρχές του χρόνου μου στείλανε ένα email ότι έτσι σκέφτονται ότι ίσως είμαι κατάλληλη για τη λίστα και θέλανε να τους στείλω περισσότερα στοιχεία. Με ρωτούσαν για την έρευνά μου, για διάφορα βραβεία που είχα πάρει και διάφορες προσωπικές ερωτήσεις. Ένα ολόκληρο ερωτηματολόγιο μου είχαν στείλει, ας πούμε. Δεν θυμάμαι όλα αυτά. Ήτανε, κάπου μία ώρα μου πήρε να τα απαντήσω όλα, αλλά είχε πάρα πολλές ερωτήσεις, ναι. Μία λίστα για την οποία δεν γνώριζες και πολλά από ό,τι διάβασα. Ισχύει, Μαριάννα? Όχι, δεν την ήξερα. Δηλαδή, τότε που μου στείλαν email, άρχισα και να γκουγκλάρω να βλέπω τι είναι αυτό το Forbes και λέω, α, ωραία ακούγεται, ας πούμε. Και λέω, ας να μην το παρατήσω το ρευματολόγιο, να τους δώσω έτσι μια ευκαιρία να το απαντήσω το ρευματολόγιο, γιατί μπορεί να έχω ευκαιρία να πω, φαίνεται καλή αυτή η λίστα και ναι. Μου κάνει εντύπωση, Μαριάννα, γιατί και η μουσική αλλά και η ιατρική έχει να κάνει με τον άνθρωπο και αν θέλεις με τη φροντίδα του, με τη θεραπεία του. Το έχεις καθόλου σκεφτεί? Ναι, βασικός λόγος που πήγα στη ιατρική ήταν, ας πούμε, να μάθω πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και κυρίως ενδιαφερόμουν να μάθω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, γιατί ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, επειδή βασικά είναι μέσα σε ένα κρανίο και είναι δύσκολο να το δούμε. Ναι, και η μουσική μπορείς να μάθεις για τον άνθρωπο κυρίως
την ψυχή του ανθρώπου μέσω της μουσικής. Μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα και από τους συνθέτες παλιούς, πώς τα έγραψαν και πώς τα ερμηνεύει ο καθένας. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Συγγνώμη, πες. Μαριάννα, θέλω να σε ρωτήσω πώς φαντάζεσαι το μέλλον. Πού σε βλέπεις στο βάθος μιας πενταετίας ή δεκαετίας? Θέλω να συνεχίσω να δίνω συναυλίες πιάνο, θέλω να κάνω ιατρική ειδικότητα που μάλλον θα είναι στο εξωτερικό γιατί εδώ έχει πολλά χρόνια αναμονής. Και τι ειδικότητα σκέφτεσαι? Επειδή κάνω νευροεπιστήμες στο δεκτορικό μου τώρα, σκέφτομαι μάλλον κάτι σαν νευρολογία. Και σας λέω ότι πριν λίγες μέρες είχα ρωτήσει αν κάνω αίτηση, ας πούμε, τώρα εδώ να κάνω ειδικότητα, ήθελα να κάνω εδώ στην Κρήτη και μου λέγανε 10-12 χρόνια θα πάει να περιμένεις να μπεις. Καλά είναι μια δεκαετία αναμονή. Και άρα θα πάω ίσως η Αγγλία ή η Αμερική, θα δω τώρα που τελειώσω το διδακτορικό. Μελάμε για να μην κλάψουμε. Μαριάννα, τι ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σε χαιρετήσουμε. Γιατί εστίασες στις διατροφικές διαταραχές για τους μουσικούς? Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια έτσι με τη μουσική και έδινα συναυλίες, ήμουν στον χώρο της μουσικής, είδα ότι πολλοί έχουν προβλήματα έτσι, διάφορα ψυχολογικά, ειδικά η κλασική μουσική έτσι, με τη τελειομανία. Υπάρχει πολύ άγχος αν δίνεις συνεχώς πολλές συναυλίες και είσαι έτσι, επαγγελματίας μουσικός. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα να πάθεις διατροφικές διαταραχές. Και άρα το έψαξα αυτό. Και βρήκα ότι όντως έχουν αυξημένη πιθανότητα. Μαριάννα, πόσο χαίρομαι για την πορεία σου. Καλή συνέχεια και σε σένα και στην αδερφή σου τη Στεφανία που κάπως ακολουθείτε κοινή πορεία. Να παίρνετε πάντα χαρές. Και αφού δεν μπορεί η Ελλάδα να σας προσφέρει το έφορο έδαφος για να ανθίσετε, καλά κάνετε και ανθίζετε έξω για να παίρνουμε κι εμείς λίγη χαρά και περηφάνεια από την πορεία σας. Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ευχαριστούμε. Καλά. Τι φωτεινό κορίτσι, Και ταπεινό. Λες και δεν συμβαίνει αυτό με το Forbes. Ναι. Και το Forbes κιόλας. Δεν είναι κάτι μικρό. Βέβαια. Και έτσι ειλικρινής που είπε ότι δεν γνώριζα για την συγκεκριμένη λίστα και πραγματικά αναρωτιέμαι και πόσο περήφανοι θα είναι αυτοί οι γονείς. Έλατε. Και τα δύο κορίτσια. Μπράβο. Τα δυο τους κορίτσια. Έχετε κάνει σπουδαία δουλειά. Να τις χαίρεστε.